Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ παρέα σήμερα Πέμπτη σε μια έκτακτη εκπομπή μας σήμερα, εκπομπή πρώτο σκόρερ. Ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο εδώ στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Εκτάκτως, όπως είπαμε, σήμερα Πέμπτη, γιατί έχουμε έναν πολύ σημαντικό λόγο. Φιλοξενούμε δύο εκπροσώπους της Ήριδας, της ομάδας βόλεϊ της Νέας Σμύρνης. Και θα τους καλωσορίσω αμέσως. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον Φώτη τον Ρουσόπουλο, τον Γενικό Άρχηγο της Ήριδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Και καλή χρονιά κιόλας. Και καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Και την Σοφία Λακασά, μια από τις παίχτριες της ομάδας. Καλησπέρα. Γεια σου, Σοφία. Πρέπει να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο σας έχετε κάνει ποδαρικό, γιατί είστε οι πρώτοι καλεσμένοι για το 2020. Επομένως, να δούμε αν θα αποδειχθείτε και γουρλίδες. Μακάρι. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα. Θα τα πούμε για την Ήριδα. Καταρχάς να πούμε ότι φέτος κάνετε μια πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Σπέδα. Προέρχεστε και από παιχνίδι χθες, έτσι, στο παιχνίδι στο Ήλιον, κόντρα στην Ένωση Ηλίου. Να ξεκινήσουμε από το χθεσινό. Πώς πήγε το παιχνίδι? Άλλη μια νίκη για την Ήριδα, έτσι, κύριο Σόπουλε. Εντάξει, μέσα στα προβλήματα που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο συνεπείς στο αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, δεν ήταν ένα τρομερό παιχνίδι. Εντάξει, αυτή η ομάδα έχει ένα μέταλλο το οποίο έχει ξεκινήσει από πέρσι και συνεχίζεται και φέτος, υπό την έννοια ότι δεν κάνει αυτό που λέμε τσαμπαΐτες. Δηλαδή βρίσκει τον τρόπο, είτε παίζει καλά είτε δεν παίζει σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού, να βρει τις λύσεις και να πάρει αυτό που θέλει. Οπότε προσθέσαμε άλλη μια νίκη σε μια δύσκολη έδρα, γιατί πάντα το Ήλιο στην έδρα του δεν είναι εύκολο κατάβλητη ομάδα, ας πούμε, και εγώ προσωπικά πάντα τη στρέφω και ένα σεβασμό, ας πούμε. Σοφία, εσύ πώς είδες το χθεσινό παιχνίδι? Και εγώ συμφωνώ. Το Ήλιον ήταν μάχημη ομάδα, σίγουρα. Και εμείς όσο μπορούμε, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν υπάρξει και με γήπεδα και με απώλειες, τραυματισμούς, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ναι, αλλά κάναμε, πιστεύω, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Σίγουρα είναι και οι μέρες μας. Κάποια μπορεί να ήταν σε καλύτερη μέρα, κάποια σε χειρότερη. Οπότε όλα παίζουν ρόλο. Οι συγκυρίες, το γήπεδο. Αλλά πιστεύω αποδώσαμε μια χαρά αφού πήραμε και την νίκη. Και να πούμε ότι αυτή ήταν η ένατη σερή νίκη, έτσι, για την ομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα. Βλέπω μετράτε. Μπορεί να είναι και παραπάνω, αυτή την εντύπωση έχω, γιατί νομίζω ότι είναι 11 αγωνιστικές ο πρώτος γύρος, ή κάνω λάθος? Νομίζω έχετε δύο ήττες μέχρι στιγμής, έτσι, με το Μήλωνα. Και έχουμε παίξει ήδη και δύο παιχνίδια στο δεύτερο γύρο. Πρέπει να είναι παραπάνω. Παραπάνω, θα το κοιτάξουμε. Επειδή νομίζω ότι κοίταξα και. Ναι, πάντως τρέχει ένα πολύ καλό σερί Ήριδα, δεύτερη θέση. Θέλω να ρωτήσω, περιμένατε τόσο καλή πορεία στο ξεκίνημα της χρονιάς ή ξεκινήσατε έτσι με χαμηλά το κεφάλι, χωρίς μεγάλα λόγια, βήμα-βήμα? Κοίταξε, Ανδρέα, ξέρεις ότι εγώ γενικά είμαι ειλικρινής σε αυτά που λέω και πιστεύω. Εντάξει, όταν φτιάξαμε με τον Βασίλη, τον ξέρω Βάσιλα, την ομάδα για το καλοκαίρι, δεν κρύβουμε ότι φτιάξαμε μια ομάδα για να πρωταγωνιστήσει. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό μπορεί να σηκώνει συζήτηση. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα για να μπούμε στην τετράδα, και αν προέκυπτε μέσα από την πορεία, να διεκδικούσαμε και κάτι παραπάνω, γνωρίζοντας βέβαια ότι ο Μήλωνας θα είναι πολύ δυνατός. Έτσι, δεν γνωρίζαμε. Μάλλον είχαμε μια εικόνα και για τις άλλες ομάδες, δηλαδή και ο Αστέρας. Με βάση το project που έχει, ξέραμε ότι θα είναι δυνατός. Έχει αποδειχτεί, νομίζω μια χαρά πάει. Τον βάλετε από κάτω όμως, έτσι, τις τελευταίες αγωνιστικές. Αυτό είναι, σήμερα είναι έτσι, την επόμενη αγωνιστική μπορεί να είναι διαφορετικά, ας πούμε, και να βρεθούμε εμείς. Αυτά στον αθλητισμό υπάρχουν. Απλά, εντάξει, τα φαίναμε λίγο πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, με την έννοια ότι πέρσι είχε 5-6 ομάδες που ήταν έτσι πιο κοντά, ενώ φέτος λίγο τον πρώτο γύρο έχουν μια τριάδα, ας πούμε, ομάδων. Εμείς, ναι, ο Μήλωνας πρωτίστως και ο Αστέρας έχουν ξεχωρίσει, ας πούμε, από τις υπόλοιπες. Εντάξει, φτιάξαμε μια ανταγωνιστική ομάδα, ίσως και με, αυτά θα τα πούμε βέβαια και στην πορεία, μια υπέρβαση που έτσι τώρα στην πορεία λίγο του χρόνου την έχω ξανασκεφτεί, ας πούμε, και αν γύριζα το ρολόι, ίσως κάποια πράγματα να μην τα κάναμε. Και δεν είναι τόσο το οικονομικό, όσο το ότι είναι τελικά τι μπορείς να αντέξεις, ας πούμε, σαν ομάδα, μέχρι που μπορείς, ναι, να φτάσεις. Αλλά
Στην πορεία είχαμε απώλειες, τραυματισμούς, είχαμε και κάποιες αποχωρήσεις. Okay, πολλές φορές τα κνότα μας δεν συμφωνούν για κάποια πράγματα. Δεν θα αφαιρθώ φυσικά σε ονόματα, ποτέ δεν το κάνω. Με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα ένα πιο περιορισμένο ρόστερ και να έχουμε προσθέσει, αυτό είναι ίσως το πιο καλό ας πούμε στην ιστορία, και κάποιες κορασίδες που έχουν τα φόντα να κάνουν σιγά σιγά το κάτι παραπάνω και να πλαισιώσουν τα επόμενα χρόνια τη γυναικεία ομάδα. Ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό κέρδος. Ενδεχομένως να βγει και κάτι καλό δηλαδή μέσα από όλες τις δυσκολίες. Ναι, μέσα από τις δυσκολίες μπορεί να βγει και κάτι. Εγώ νομίζω ότι βγαίνει και κάτι καλό. Μιας και αναφερθήκατε στην περσινή χρονιά, καταρχάς, πόσο διαφορετική είναι η φετινή ομάδα σε σχέση με την περσινή? Εντάξει, είναι διαφορετική. Βέβαια, εντάξει, βασικές αθλήτριες όπως η Αγάπη Φούσκα, η Χαραϊμπη Τσάκου, η Έλσα Ιγρίσκου, η Εύα, η Βασίλα, μέχρι και τον τραυματισμό της, η Ιωάννα, η Μανώλη. Δηλαδή, ο κορμός, ας πούμε, έμεινε. Υπήρξαν κάποιες αποχωρήσεις και υπήρξαν κάποιες προσθήκες στο ρόστερ, ποιοτικές, κατά τη γνώμη μου. Μία από αυτές είναι και δίπλα μου, ώστε να παίξουμε καλύτερο βόλι, να κάνουμε αυτό που μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα και πάνω απ' όλα, εγώ λέω, να ευχαριστηθούμε, ας πούμε, και το άθλημα, έτσι. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε. Μιας και το ανέφερε ο κύριος Ρουσόπουλος, Σοφία, εσύ ήσουν μια από τις καινούργιες παίχτριες το καλοκαίρι που μας πέρασε, ένα από τα νέα πρόσωπα στην Ήριδα. Πώς βιώνεις αυτή την πρώτη σου χρονιά στην Ήριδα, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου? Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν πολύ καλές, σίγουρα, και ο στόχος της ομάδας με ικανοποιούσε και με τις προπονήσεις μου ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένη, σίγουρα. Και η πορεία μου έχει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γενικά είμαι άνθρωπος που κατανοώ, οπότε σίγουρα και με το σωματείο και με τον προπονητή, με τις συμπαίκτριές μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σίγουρα υπάρχουν πάντα εντάσεις και ανάμεσα στις παίκτρες και τα πάντα. Εντάξει, στον αθλητισμό όλα. Σίγουρα στον αθλητισμό, αλλά γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένη από την ομάδα. Ενσωματώθηκες γρήγορα στην ομάδα? Ναι, ναι, τα κορίτσια ήταν πολύ φιλικά και ο προπονητής και προφανώς και ο κύριος Φώτης και όλη η διοίκηση με έκαναν να αισθανθώ άνετα αμέσως. Δεν είχα κανένα θέμα ένταξης. Ένιωσα άνετα, πολύ σύντομα. Ήταν πολύ ευχάριστο. Και πώς βλέπεις γενικότερα τη φετινή πορεία μέχρι τώρα, δηλαδή εσύ που το αποδίδεις την καλή χρονιά φέτος της Ήριδας? Εντάξει, σίγουρα για μια ομάδα να πάει καλά, σίγουρα τον κύριο ρόλο τον έχει και ο προπονητής και από εκεί και πέρα οι παίκτριες που αποτελούν την ομάδα, οπότε σίγουρα το σωματείο έχει κάνει καλές επιλογές παίκτριών, κάποιες λιγότερο, κάποιες περισσότερο, ώστε να αποτελέσει όλο αυτό να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ένα σύνολο. Σίγουρα δεν μπορεί να το αποδώσει σε ένα μόνο πράγμα. Οπότε και ο προπονητής και το σωματείο και όλη η λειτουργία γενικά της ομάδας ήταν κατάλληλη ώστε να έχουμε αυτή την πορεία. Και γενικά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι και το κλίμα που επικρατεί μέσα, έτσι? Δηλαδή... Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Γιατί άμα μια ομάδα δεν έχει καλό κλίμα, δεν βγαίνει και στο γήπεδο. Τσακωμή, ναι, όλα τα προβλήματα βγαίνουν στο γήπεδο και στους αγώνες. Και αυτό φαίνεται. Κύριε Ζόπουλε, κάτι τελευταίο για την περσινή σεζόν. Η περσινή ήταν η πρώτη σας στην οικογένεια της Ήριδας, έτσι, ουσιαστικά. Νομίζω ότι από πέρσι μας είχε προειδεάσει η Ήριδα ότι αλλάζει ουσιαστικά επίπεδο. Πέρσι, να πούμε ότι στις λεπτομέρειες χάσατε τη θέση στην τετράδα, έτσι. Η τελευταία αγωνιστική που είχατε και την ατυχία να παίζετε, αν δεν κάνω λάθος, με την Αργυρούπολη, που ήταν και η πρώτη που ανέβηκε τελικά. Τι γεύσα άφησε η περσινή σεζόν? Εντάξει, η περσινή σεζόν ήταν μια πετυχημένη σεζόν. Δηλαδή, η Ήριδα, όπως έχουμε ξαναπεί πάλι και εδώ στο φιλόξενο γραφείο, μπήκε έτσι λίγο διαφορετικά στο χάρτη του βόλεϊ της ΕΣΠΕΔΑ, μια που αυτή είναι η ένωση που ανήκουμε. Έκανε μια πολύ καλή πορεία. Νομίζω ότι αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και από εκεί και πέρα, ναι, για ελάχιστα έχασε την είσοδο στην τετράδα, αλλά αυτό δεν μας πείραξε ιδιαίτερα. Θα το θέλαμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο
Δεν χαλάσαμε δηλαδή και τον ύπνο μας, ας πούμε, που δεν μπήκαμε στην τετράδα. Όχι, εντάξει, το σημαντικό ήταν ότι είδαμε μια ήρυδα ανταγωνιστική και πέρσι και φυσικά φέτος. Και είναι θετικό το πρόσημο, νομίζω, ναι, και από την περσινή χρονιά. Η λογική που χτίσαμε την ομάδα είναι ανταγωνιστική. Ούτως ή άλλως, με βάση κάποια πράγματα που σχεδιάσαμε με τη διοίκηση και με τον προπονητή, σίγουρα κάποιες αφλήτριες θα ερχόντουσαν, κάποιες θα φεύγανε. Η ήρυδα ακόμα δεν έχει την δυνατότητα. Δεν ξέρω να την έχει και στο μέλλον, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, να βγάζει αξιόλογες δικές της αθλήτριες, υπό την έννοια να μπορούν να στελεχώσουν περισσότερα παιδιά μέσα από τις ακαδημίες την ομάδα, με αποτέλεσμα αυτό τις περισσότερες φορές, αλλά όχι μόνο για την Ήρυδα και για άλλες ομάδες και πολύ μεγαλύτερες από εμάς, να επιζητά μεταγραφές, ναι, όπου εκεί πάντα υπάρχουν ρίσκα. Ναι, σωστά. Και μιας καταφερθήκατε και στον κύριο Ξεροβάσιλα και για αυτόν δεύτερη σερή χρονιά στον Πάγκο. Και στα χέρια του ουσιαστικά η Ήρυδα έχει αλλάξει και επίπεδο και στα δικά του χέρια ανταγωνιστικά. Ο Βασίλης είναι ένας... Ο Βασίλης πρώτα απ' όλα είναι φίλος. Έτσι, δηλαδή έχουμε μια φιλία και ειδικά από τότε που ανέλαβε την Ήρυδα. Εντάξει, πάντα γνωριζόμασταν, αλλά καθημερινές υποχρεώσεις μας απομακρύνουν. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ το βόλεϊ, γιατί δεν είναι μόνο το... Δηλαδή, ο Βασίλης δεν είναι μόνο προπονητής και δάσκαλος, είναι και ένας καλός χαρακτήρας. Γκρινιάρεις λίγο, αυτό το έχει, αλλά εντάξει, αυτό είναι του χαρακτήρα του, επειδή προσπαθεί πάντα να πάρει το κάτι παραπάνω και θέλει, όταν γνωρίζει ότι μια παίχτρια μπορεί να κάνει, ας πούμε, 10 πράγματα, να τα κάνει αυτά μέσα στο γήπεδο και δεν ικανοποιείται, ας πούμε, με τα 5. Από εκεί πέρα όμως και ο ίδιος έχει βάλει πλάτη στις δύσκολες στιγμές και με ψυχολογική φθορά, αλλά και με μια καθημερινότητα, το αυτοκίνητο να μεταφέρει. Έχει βρει και χορηγία, ας πούμε, για την ομάδα και απλά πράγματα που ακριβώς, ας πούμε, δείχνει την αγάπη του για το άθλημα, για την ομάδα που είναι προπονητής και το σκεπτικό του που είναι να προοδεύει με αυτό που ασχολείται, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτή τη χρονική περίοδο με την Ήρυδα, αλλά και την ενασχόλησή του ποιοτικά και με τις ακαδημίες, με τη συνεργασία των άλλων προπονητών που είναι εκεί, ούτως ώστε κάποια στιγμή, όπως σιγά σιγά έχει γίνει από πέρσι αυτό, και κάποια παιδιά να πλαισιώσουν και την γυναικεία ομάδα. Η δική συνεργασία με τον κύριο Ξεροβάσιλα, πώς είναι, Σοφία? Ο κύριος Ξεροβάσιλας, όπως είπε και ο κύριος Φώτης, είναι ένας άνθρωπος γενικά χαρούμενος, έχει σίγουρα πολλές γνώσεις, έχει τις παραξενιές, όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς παραξενιές. Αλλά έχουμε συνεργαστεί πολύ άρτια, δεν έχω κάποιο παράπονο και με έχει ακούσει και ό,τι χρειάστηκα το έχω ζητήσει, δεν έχω πρόβλημα να του πω κάτι. Γενικά μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σαν παίκτρια και μπορώ να πω ότι έχω συνεργαστεί πολύ καλά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, ήταν πολύ ανοιχτός απέναντί μου και ένιωθα και εγώ άνετα μαζί του, δεν είχα κάποιο πρόβλημα να του μιλάω. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα μέσα στην ομάδα και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Τώρα λέγαμε στο ξεκίνημα ότι πολύ καλή χρονιά για την Ήρυδα, παρά όμως τα πολλά προβλήματα. Και όπου προβλήματα βάζουμε το γηπεδικό, βάζουμε τους τραυματισμούς. Και να ξεκινήσουμε από το γηπεδικό, που είναι νομίζω το κυριότερο. Καταρχάς να πούμε ότι μετά τη γνωστή ιστορία με την κατεδάφιση του Αρτάκης έχετε βρεθεί στο ΣΕΦ από πέρσι, έτσι. Δίνετε τα παιχνίδια εκεί και κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά βρεθήκατε και χωρίς να μπορείτε να κάνετε προπονήσεις, έτσι, στο ΣΕΦ. Καταρχάς, για κάποιον που δεν ξέρει, κύριε Ρουσόπουλε, δώστε λίγο την εικόνα. Πώς είχε η κατάσταση εκείνη την περίοδο και γενικότερα? Εντάξει, το ΣΕΦ ήταν μια λύση που προέκυψε μέσα από μια συμφωνία της Δημοτικής Αρχής με τη διοίκηση του ΣΕΦ από πέρσι για να μετεστεγαστούν μετά την πτώση του Αρτάκης, το οποίο ελπίζω να μην γίνει η Νέα Φιλαδέλφια, ναι, ναι, δεν θα είναι Νέα Φιλαδέλφια, θα είναι Νέα Σμύρνης αυτή τη φορά. Γιατί από ό,τι ξέρω έχουν κολλήσει εργασίες. Εγώ προσωπικά είμαι τρομερά ανήσυχος. Με αποτέλεσμα ομάδες όπως η Ήρυδα, ο Ίκαρος και τα τμήματα βόλεϊ του Πανιωνίου και το αντρικό και το γυναικείο, αλλά και το μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθος, το γυναικών,
να μετακομίσουν στο ΣΕΦ. Το ΣΕΦ, τα προπονητήρια του, τουλάχιστον αυτό που κάνουμε εμείς, είναι πάρα πολύ μέτριο. Έτσι. Πέρσι δυσκολευτήκαμε πολύ όσον αφορά το Taraflex, το οποίο είναι σε κακή κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο έχουμε τονίσει από πέρσι. Δεν έχει γίνει τίποτα και ούτε βλέπω να γίνεται και τίποτα. Ναι, θυμάμαι που το λέγατε και πέρσι, ναι, που είχατε. Πολλές φορές έτσι, αν τους περισσεύει και κανένα, έτσι, καμιά σκαλωσιά και λοιπά, τη βάζουν και εκεί στο γήπεδο, έτσι, για να έχουμε να τη βλέπουμε, ας πούμε. Ναι. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Ίσως είμαι λίγο σκληρός, αλλά εγώ δεν μπορώ να λέω πράγματα, ας πούμε, και να αριοποιώ καταστάσεις. Απ' την άλλη, έσταζε το ταβάνι, ας πούμε. Φέτος αναβλήθηκε και αγώνας. Είναι ένα γήπεδο, το θείο θέλει επισκευές και κάποιες εργασίες. Από εκεί και πέρα, επειδή μετά τις εκλογές που γίνανε άλλαξε η διεύθυνση του ΣΕΦ, ο Δήμος, εγώ νομίζω ότι είναι ευθύνη και των δύο, αλλά περισσότερο της Δημοτικής Αρχής, μπήκε σε μια θερινή ραστόνη και δεν φρόντισε εγκαίρως να κάνει ένα συμβόλαιο το οποίο θα δέσμευε το ΣΕΦ. Και ήταν απόφαση της διοίκησης του ΣΕΦ να φύγουν τα σωματεία από εκεί. Δεν είχε σύμβαση με το Δήμο, έτσι. Η νέα διοίκηση έχει... Εντάξει, τώρα θα μπούμε σε θέματα λίγο... και δεν θέλω, ας πούμε, πολιτικά. Υπάρχει μία λογική, από ό,τι έχω καταλάβει, εντάξει, δικαίωμά τους είναι να εξυπηρετήσουν περισσότερο τον Ολυμπιακό. Εντάξει, λογικό είναι. Ο Ολυμπιακός είναι ένα τεράστιο σωματείο, ας πούμε. Αλλά... πιθανολογώ ότι εκεί έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος και απ' την άλλη να εξυπηρετήσουν περισσότερο, ας πούμε, και σωματεία του Πειραιά, με τη λογική ότι του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος, το Σαλπέα στον Πειραιά θα πέσει, αν έχω σωστές πληροφορίες, που σημαίνει ότι κάποιοι που κάνουν προπόνηση εκεί, όπως ο Πορφύρας, λογικά θα μετεστεγαστούν στο ΣΕΦ. Το οποίο σημαίνει αυτόματα ότι εμείς ή δεν έχουμε θέση εκεί, μιλάω για τη νέα σεζόν, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ή θα περιοριστούν οι ώρες που θα έχουμε για προπόνηση. Απ' την άλλη, εντάξει, αποτελεί μια σκληρή έδρα για οποιονδήποτε έρχεται να παίξει εκεί. Εσύ που κάνεις προπόνηση το γνωρίζεις. Ο άλλος που έρχεται να παίξει εκεί δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι καλό για μας, κακό για τους αντιπάλους. Αλλά αν κανείς το ζύγι με έβαζε, ας πούμε, να πάω κάπου αλλού, να πάει η ομάδα κάπου αλλού, ναι, θα ήθελα, ας πούμε, να πάει κάπου καλύτερα, με καλύτερες συνθήκες. Με τις προσπάθειες που κάνουν οι υπάλληλοι του ΣΕΦ να ανταποκριθούν στις όποιες απαιτήσεις, ας πούμε, έχουν οι ομάδες. Με βάση αυτή τη σύμβαση παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα και επί ένα μήνα δεν είχαμε να κάνουμε προπόνηση, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μια ψυχολογική, έτσι, και φθορά και των κοριτσιών αλλά και του προπονητή να κάνουμε φιλικά για να διατηρηθούμε σε ένα επίπεδο, να πάμε κάπου αλλού να κάνουμε προπόνηση εδώ στη Νέα Σμύρνη, μην πω καλύτερα πού, ας πούμε. Πώς ήταν όμως γενικότερα αυτή η περίοδος, γιατί αν δεν κάνω λάθος είχατε δηλώσει και εσείς ότι σκεφτήκατε σας πέρα από το μυαλό να αποχωρήσει η ομάδα από το πρωτάθλημα. Δεν έχει νόημα όλο αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, αν είναι να ταλαιπωρούμαστε έτσι όλοι και να ταλαιπωρείται και η ομάδα και να μην υπάρχει φως, εμένα προσωπικά το έκρυψα, το έγραψα άλλωστε, ότι μου πέρασε από το μυαλό να αποχωρήσουμε και από τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Αλλά επειδή αυτό θα είχε επιπτώσεις στην κατηγορία, επειδή σέβομαι και το... Εγώ, έτσι, αυτή ήταν η δική μου μια σκέψη, δεν σημαίνει ότι ήταν σκέψη όλων στη διοίκηση. Σεβόμενοι, ας πούμε, και το πρώτα απ' όλα το άθλημα και τους ανθρώπους που ασχολούνται με το βόλι στην κατηγορία και την Ένωση Σωματείων, δεν κάναμε κάτι τραγικό. Τελικά το πρόβλημα επιλύθηκε, ξαναμπήκαμε ουσιαστικά στις ώρες μας. Βέβαια, μαζί με εμάς δεν ταλαιπωρήθηκαμε μόνο εμείς, ταλαιπωρήθηκε ο Πανιώνιος, έτσι, το βόλιο, το αντρικό και το γυναικείο, με παρετήσεις, όπως ξέρεις, ναι. Έτσι, γιατί κάποιοι φτάσανε στα όρια τους και δικαίως, όπως φτάσαμε και εμείς, και το μπάσκετ. Και είμαι σίγουρος ότι στο κοντινό μπάσκετ μέλλον... Μπάσκετ ακόμα δεν έχει ησυχάσει. Ναι. Πρόσφατα αποφάσισε να μην κατέβει κιόλας και σε παιχνίδι, ναι, το γυναικείο. Ναι. Φαντάζομαι ότι
αυτό πέρα από το αγωνιστικό μπορεί ίσως να έχει να κάνει και με άλλα θέματα, ναι. Αλλά αυτά τα καλύτερα τα ξέρω Πανιώνιος και δεν μπορώ να έχω άποψη και δεν πρέπει να έχω άποψη. Παρά τα αυτά, εντάξει, καταφέραμε μέσα από τις αντικσότητες να κρατηθούμε σε ένα επίπεδο και να είμαστε μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα φέρει το μέλλον, σε αυτή την πολύ καλή θέση, στη δεύτερη. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό για την κατηγορία δύο ομάδες της Νέας Μύρνης. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να βρίσκονται, ας πούμε, στην πρώτη και στη δεύτερη θέση αντίστοιχα. Αλλά προσωπικά βλέπω το μέλλον δυσίωνο. Θα επανέλθουμε, να πούμε. Σοφία, πώς είναι για μια παίχτρια να μην έχει ένα μέρος να κάνει προπόνηση και γενικότερα όλη αυτή η αβεβαιότητα με το γηπεδικό, πώς τη βίωσες εσύ όλη αυτή την περίοδο? Ήταν η πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι. Όταν φτάσαμε στο γήπεδο, θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή τη Δευτέρα που μπήκαμε στο γήπεδο και ήταν τα φώτα σβηστά και νόμιζα πως είχα έρθει λάθος ώρα προπόνησης και αγχώθηκα. Και μου είπαν τα κορίτσια πως κάτι συμβαίνει και ο coach έξω μιλάει και μπορεί να μην κάνουμε προπόνηση. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς να περιγράψω πώς ένιωσα. Ήταν σαν να σε διώχνουν από την έδρα σου, είναι σαν να σε διώχνουν από το σπίτι σου. Δεν... Γιατί όσο να είναι τώρα τόσους μήνες που κάνουμε προπόνηση στο ΣΕ... Ναι, μπορεί να μείνει η έδρα σας, αλλά... Ναι. Εντάξει, έχει γίνει η έδρα μας όμως, ναι. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο. Έχει συνηθίσει πλέον, ναι. Και μετά, μέχρι να βρούμε ώρες, να πάμε να βρούμε κάποιο άλλο μέρος, πολλά κορίτσια έρχονται από πολύ μακριά, από βόρεια, από νότια, δουλεύουν, είναι πιο μεγάλες κάποιες, έχουν δουλειές, δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ήταν πολύ δύσκολο να κρατηθούμε, αλλά παρόλα αυτά μείναμε ενωμένοι και εντάξει, πολύ χαίρομαι που βγήκε, που τα καταφέραμε και βγήκαμε δυνατοί από αυτό, γιατί θα μπορούσε να μας είχε διαλύσει. Ναι, ναι. Σε περίπτωση που η Ρίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το ΣΕΦ του χρόνου, υπάρχει κάποια άλλη λύση στον ορίζοντα όσον αφορά την έδρα? Αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά δεν βλέπω λύση στον ορίζοντα. Ίσως η έδρα να είναι το λιγότερο. Δηλαδή, okay, μπορεί κάπου να βρεθεί ένα γήπεδο να κάνεις τις 11 τετάρτες του χρόνου, ας πούμε. Οι προπονήσεις είναι το σημαντικότερο. Να παίξεις τους αγώνες. Ναι, έτσι, ναι. Το σημαντικό όμως είναι οι προπονήσεις. Αυτή τη στιγμή, εγώ άλλο προπονητήριο, ας πούμε, δεν βλέπω. Και επειδή πολλές φορές ακούω, ναι, θα πάμε, ξέρω εγώ, στο Φάληρο ή θα πάμε δίπλα εκεί, ναι, όλοι μας περιμένουν να ανοίξουν την πόρτα στην Ήρυδα, ας πούμε, στην κάθε Ήρυδα, να κάνει προπόνηση όταν τα γήπεδα είναι φούλα από άλλα σωματεία. Αυτό είναι τελευταία ευκαιρία μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι το καλοκαίρι, το οποίο βέβαια με την βούληση που βλέπω, που δεν βλέπω μάλλον, και τις αποφάσεις που δεν έχουν πάρθει. Κοίταξε, Ανδρέα, η Νέα Σμύρνη αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι, χώρων, ναι. Η οποία αφορά το σύνολο του αθλητισμού της. Έτσι, δεν είναι... Μόνο ο Μήλωνας έχει τις δικές του εγκαταστάσεις. Ο Μήλωνας έχει τις δικές του εγκαταστάσεις. Είναι φανερό ότι σε αυτό είναι προνομιούχος με την έννοια ότι έχει τα δικά του γήπεδα, έτσι, έχει κάνει τις δικές του κινήσεις στο παρελθόν κλπ. Και καλά κάνει και τις έχει και τις αξιοποιεί και μπράβο του και μακάρι να πηγαίνει καλά. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα σωματεία έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, το Μήλωνας έχει κάνει κάποιες παραχωρήσεις, να γίνουν κάποια παιχνίδια κλπ. Αλλά εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να δώσει, ας πούμε, και τις ώρες του. Έπαιξε πέρσι ο Πανιώνιος. Να κάνει προπόνηση, ας πούμε, η Ρίδα ή να κάνει ο Πανιώνιος ή δεν ξέρω εγώ ποιος, ας πούμε. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Ο καθένας κοιτάει και τα του οίκου του, ας πούμε. Αν δεν φτιαχτούν δύο μπαλόνια στη Νέα Σμύρνη, εγώ προσωπικά, ας πούμε, βλέπω τους χώρους. Okay, υπάρχουν θέματα χρήσης γης, υπάρχουν θέματα πιθανό που έχουν να κάνουν με το αστικό κομμάτι της πόλης, αλλά η άποψή μου είναι ότι όποιος έχει την επιθυμία να βρει λύσεις, βρίσκει. Και το μπαλόν, τουλάχιστον για το προπονητικό κομμάτι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει κατασκευαστικά, πάντα λέω, εύκολα και να δοθούν ώρες και στα σωματεία και στις ακαδημίες τους, ούτως ώστε να λύσουν αυτό το πολύ βασικό πρόβλημα. Γιατί χωρίς τη Νέα Σμύρνη και μετά την πτώση του Αρτάκης δεν υπάρχουν. Και είναι απορίας άξιο και
τελείως απαράδεκτο η πόλη με τον, με το μεγαλύτερο ποσοστό αθλητισμού, όπως έχουμε πει και παλιότερα στην Αττική αναλογία, δηλαδή πληθυσμού και αυτών που αθλούνται, ας πούμε, ναι, ναι, έτσι, ίσως και πανελλαδικά, να έχει τρομακτικό πρόβλημα χώρων, ας πούμε. Είναι κρίμα, γιατί η Νέα Σμύρνη είναι μητέρα του αθλητισμού στην Αθήνα. Πραγματικά δηλαδή, τεράστια παράδοση. Ναι, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις χώρους να αθληθούν τα παιδιά, και μια που μιλάμε για το βόλεϊ, ας πούμε, για να χτίσεις ακαδημίες σου με ένα πλάνο, με κάποια στάνταρ γηπεδικά που έχεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν πας πουθενά. Ουσιαστικά πας για διάλυση. Κάτι γνώμη. Έχετε απευθυνθεί εσείς σε κάποιους για να βρεις μια λύση? Είμαι επανειλημμένος. Εγώ θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια με ένα κύκλο επαφών και με τη Δημοτική Αρχή, αλλά και με την Μίσονα, η Ελλάσσονα Αντιπολίτευση, να θέσουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά αυτά δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, αλλά αναμορφώσεις γίνονται, επειδή ξέρεις ότι έχω μια άποψη και ανακατεύομαι και στα δημοτικά πράγματα, ας πούμε. Γιατί ό,τι είναι να γίνει, είμαστε ήδη μέσα Γενάρη, πρέπει να γίνει μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Μετά θα είναι πολύ αργά και δεν βλέπω πού μπορούν να πάνε κάποια σωματεία. Άσχετα αν ο Δήμος έχει τη βούληση, θα έχει τα χρήματα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, σήμερα τα έχει, αύριο δεν τα έχει, να πληρώνει χώρους, γιατί τα σωματεία αυτά εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε χώρο. Το κάναμε για τις ακαδημίες, όπως ξέρεις, πριν 3-4 χρόνια. Όχι πριν, τα τελευταία 3-4 χρόνια, εκτός από φέτος, στο χώρο εκεί, στο Νέο Κόσμο, στην Πάντιο. Και ουσιαστικά αυτό, ας πούμε, στήξε πάρα πολύ στο Σύλλογο και στο ταμείο του. Δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα όλο αυτό το γηπεδικό πρόβλημα επηρεάζει πολύ και την ανάπτυξη των ακαδημιών, έτσι, αυτό που λέγαμε. Πόσο χωρίς χώρους. Δεν μπορείς να αναπτυχθείς και να κάνεις και να γίνεις σωστή δουλειά. Δηλαδή, επειδή καταρχήν αυτό που θα πω δεν είναι ούτε έτσι, ούτε απάντηση, ας πούμε, ούτε άνοιγμα διαλόγου, ας πούμε, επειδή ακούω τις συνεντεύξεις και ειδικά αυτές που δίνονται εδώ στο βόλεϊ. Έτσι, και άκουσα και τη συνέντευξη του Προέδρου, ας πούμε, του Μίλωνα, του Μιχάλη Σακελαρίδη, τον οποίο τον εκτιμώ και τον σέβομαι και η ιστορία του στην πόλη είναι στο αθλητικό κομμάτι τεράστια. Εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ, δηλαδή, ούτε νομίζω τα χρόνια αυτά. Εντάξει, περισσότερα χρόνια, βέβαια. Έχουν κάνει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, και για τον Μιλώνα και για τον Πανιόνιο κλπ. Η πόλη έχει δύο πολύ μεγάλα σωματεία, έτσι. Είναι ο Πανιόνιος, είναι και ο Μιλώνας. και υπάρχουν και κάποιες ομάδες, όπως η Ήρυδα στην προκειμένη περίπτωση, η οποία θέλει να αναπτυχθεί. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, γιατί, ας πούμε, σωστά είπε ότι τι χρειάζεται αυτό το σωματείο στην πόλη με 50 παιδιά, ας πούμε, ή 100 το πολύ, όταν εμείς έχουμε 300, 500, 2.000 παιδιά κλπ. Και τα αντίστοιχα, ας πούμε, έσοδα κλπ. Το είχε πει από πλευράς της κατανομής των κάποιων χορηγήσεων, έτσι. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω και το σέβομαι, γιατί ο καθένας έχει, ας πούμε, την άποψή του. Όχι, λέω και εγώ, αν θυμάμαι σωστά, γι' αυτό σε εκείνο το κομμάτι. Ναι, σε εκείνο το κομμάτι και είναι μια άποψη. Δεν είναι εγώ την σέβομαι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούω. Εγώ προέρχομαι από το Κερατσίνι, από τον Απολλώνιο, είχαμε αντίστοιχα θέματα και εκεί, ας πούμε, παλιότερα. Αν χρειάζονται μικρότερα σωματεία κλπ. Λέω ότι είναι φαύλος κύκλος, γιατί, ομάδες σαν την Ήρυδα, ας πούμε, δεν έχουν τα παιδιά, αλλά για να δημιουργήσεις παιδιά πρέπει να έχεις και χώρους. Όταν, ας πούμε, τα μεγαλύτερα σωματεία καταλαμβάνουν όλους τους χώρους, γιατί έχουν τις ανάγκες, εγώ πώς θα αναπτυχθώ? Με τι ώρες? Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Ή αντίστοιχα, ας πούμε, παίρνει μια επιχορήγηση η Ήρυδα από το Δήμο, πράγματι δυσανάλογη, ας πούμε, από το. Εγώ δεν κρύβομαι, δηλαδή, από το αγωνιστικό της, ας πούμε, και το κομμάτι σε σχέση, ας πούμε, με τα μεγαλύτερα σωματεία. Πολύ σωστό. Όμως, για να μπορέσει αυτό να έρθει σε ένα ισοσκελισμό με τα έσοδα από τις ακαδημίες, τα οποία πιστεύω εγώ, ας πούμε, μαζί με κάποιες άλλες κινήσεις, πρέπει να έχεις χώρους για να αναπτυχθείς. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι εκτός από τα μεγάλα σωματεία χρειάζονται και κάποια μικρότερα, τα οποία θα μπορούσαν σε ένα συνολικό πλάνο για την πόλη, όσον αφορά το βόλεϊ, να λειτουργήσουν ως φυτώρια αθλητριών και από μικρότερες και σε μικρότερες ηλικίες, αλλά και από παιδιά, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορούν να παίξουν στις μεγάλες ομάδες. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια στάνταρ, έτσι. Δηλαδή, Πανιόνιος είναι πριλίγκα στις γυναίκες, είναι
ο Μίλωνας, ας πούμε, η πορεία του μέχρι τώρα δείχνει ότι είναι ο βασικός υποψήφιος για την Α2. Σίγουρα κάποιες αθλήτριες σε αυτό το πλαίσιο θα μείνουν, ξέρω εγώ, εκτός δωδεκάδας. Εντάξει, δεν μπορούν και όλα τα κορίτσια να πηγαίνουν μόνο σε μία ή δύο ομάδες. Εμείς, ας πούμε, δηλαδή στον Απολλώνιο, όταν κάποια στιγμή είχε αναπτυχθεί πολύ και είχαμε αντί για 12, ξέρω εγώ, 24 αγωνιστικά κορίτσια, λέω τώρα για τη δεκαετία του 80, ας πούμε, και του 90, που εκ των πραγμάτων κάποιες θα έπρεπε να μείνουν απ' έξω, δημιουργήσαμε ένα δεύτερο σύλλογο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Και έγινε και πολύ πετυχημένα. Δηλαδή, η Ρίδα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα όχημα για. Εμένα αυτό είναι, ας πούμε, ένα σκεπτικό και είναι και μια ανοιχτή πρόσκληση. Mm-hmm. Αν θέλεις, που πρώτη φορά μπορεί να απευθύνω, ας πούμε, και από αυτό το μικρόφωνο, να δούνε σωματεία και την Ρίδα στην προκειμένη περίπτωση ως ένα φυτώριο αθλητριών που, οκ, okay, δεν μπορούν να παίξουν στη συγκεκριμένη δωδεκάδα, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμες στην Ρίδα για να ψηθούν κιόλας. Και κάποια στιγμή, αν κάποια από αυτές μπορεί να πλαισιώσει, θα ήταν πολύ καλό και για την πόλη. Γιατί εγώ έχω μία άποψη για το άθλημα συνολική. Δηλαδή, οκ, η Ρίδα είναι το σωματείο μου, αλλά με ενδιαφέρει τι κάνει και ο Πανιώνιος και ο Μίλωνας. Όπως με ενδιαφέρει τι κάνει και ο Ίκαρος. Τέλος πάντων, αυτοί που έχουν εγώ, λέει. Δηλαδή, το βλέπω συνολικά για την ανάπτυξη της πόλης. Δεν έχω σκεπτικό, α, εγώ να πηγαίνω καλά και οι υπόλοιποι αποσιωπητικά, ας πούμε. Δεν με αφορά αυτό. Ούτε ποτέ με αφορούσε, έτσι. Χαίρομαι να πηγαίνουν καλά τα σωματεία της πόλης. Αλλά μου αρέσει να λέμε και αλήθειες. Γιατί ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή, αλλά πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα και όχι μόνο τα του οίκου μας. Έτσι πιστεύω. Πόσα κορίτσια έχει αυτή τη στιγμή η Ρίδα στις ακαδημίες? Η Ρίδα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 50 παιδιά στις ακαδημίες, που τα περισσότερα είναι μίνι βόλεϊ. Αυτό έχει γίνει και πάλι καλά. Φέτος, δηλαδή, πέρσι ήταν λιγότερα παιδιά. Mm-hmm. Λόγω της απουσίας επί περίπου 4 χρόνια από το κλειστό χώρο της Νικομιδίας, όπου ήταν η φωλιά, ας πούμε, για μικρά κορίτσια της Άνω Νέας Μήνης, κατά κύριο λόγο, και όχι μόνο, όπου ξέρουμε ότι οι γονείς θέλουν κάπου κοντά, ελεγχόμενα, να είναι τα παιδιά τους, το βόλεϊ ταιριάζει στα κορίτσια, στα μικρά, ενώ ο νέος κόσμος ήταν κάτι λίγο πιο μακρινό, ας πούμε, προπονητικά. Yeah. Αυτό στέρισε παιδιά, υπήρξε ένα handicap, το οποίο το πληρώνει η Ρίδα, και οικονομικά αυτό, αλλά και κυριότερα αγωνιστικά, σε επίπεδο παγκορασίδων, κορασίδων, νεανίδων, έτσι, που θα μπορούσε, ας πούμε, να είχε περισσότερα παιδιά. Και αυτό δεν λύνεται σε μια χρονιά. Δηλαδή πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να έρθει αυτό το πράγμα, ίσα βάρκα, ίσα νερά, ας πούμε, αγωνιστικά. Αυτό πιστεύω. Πάντως, Σοφία, σιγά σιγά συμμετέχουν τα κορίτσια από τις ακαδημίες και στην γυναικεία ομάδα. Μου λέγατε και προηγουμένως ότι παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Και εσύ πριν από λίγα χρόνια ήσουν στις νεάνιδες, έπαιρνες σιγά σιγά και εσύ τα πρώτα σου παιχνίδια στην γυναικεία ομάδα. Εσύ πλέον έχεις μαζί με τις άλλες συμπαιδευτριές σου ένα ρόλο καθοδηγητή ουσιαστικά τώρα για τις πιο νεαρές, έτσι? Εντάξει, δεν θα το έλεγα τόσο πολύ για τον εαυτό μου. Εντάξει, δεδομένου ότι έχεις μια λίγο περισσότερη εμπειρία πλέον. Ναι, εντάξει, σίγουρα προσπαθούμε όσο μπορούμε πάνω απ' όλα να κάνουν τα μικρότερα κορίτσια να νιώσουν άνετα μαζί μας και να νιώσουν ότι είναι και εκείνες μέρες της ομάδας. Καλά, το λέμε τώρα, λες και είναι 35 χρονών κιόλας, Σοφία. Είναι 20 χρονών. Απλά τις καταλαβαίνω κι εγώ, γιατί όταν ήμουν κι εγώ 16 χρονών, εντάξει, πρόσφατα. Τις πιο μεγάλες ακόμα και 2-3 χρόνια τις έβλεπα πολύ μεγαλύτερες και ένιωθα πολύ απομακρυσμένη από αυτές. Οπότε προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε τώρα να νιώσουν τα κορίτσια άνετα πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε κάποια μικρά πράγματα, κάποιες διορθώσεις, να τις βοηθήσουμε για να διευκολύνουμε εκείνες πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Να μην αγχώνονται τόσο πολύ, να κάνουν τα πράγματα πιο απλά στο μυαλό τους. Για να βοηθηθούμε όλοι. Ουσιαστικά. Ναι, γιατί όπως έβλεπες και εσύ, πολύ περισσότερο μεγαλύτερες τις παίχτριες τότε, έτσι θα σε βλέπουν και εσένα. Ναι, αυτό σκέφτομαι και εγώ. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ πιο φιλική μαζί τους, να τους μιλάω. Γιατί εντάξει, και αυτές είναι λογικό να κάνουν πιο πολύ παρέα μεταξύ τους, να είναι πιο πολύ οι τρεις, ας πούμε, τώρα που είναι τρεις, και εμείς να είμαστε ξεχωριστά. Αλλά προσπαθούμε γενικά να τις εντάξουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που περνάει η Ρίδα φέτος είναι οι τραυματισμοί, έτσι. Είχαμε πρόσφατα τη μεγάλη άτυχη, νομίζω, τη σεζόν, την Εύα τη Βασίλα, η οποία υπέστη ρήξη αχιλίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ξέρω, μας έχουν ματιάσει φέτος, δηλαδή αυτό το φετινό είναι φοβερό, ας πούμε, και πολύ καιρό να αποτύχει. Και νωρίτερα μέσα στη σεζόν η Εύα ρήξη αχιλίου,
έκανε την εγχείρηση πετυχημένα. Ουσιαστικά η σεζόν έχει τελειώσει για φέτος. Ναι, πολύ σοβαρό στόμα σου. Και νωρίτερα τον Οκτώβριο η άλλη κεντρική, η Μαρία Αναγνωστοπούλου, είχε και αυτή ένα κάταγμα στο χέρι. Με το αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό, αλλά είχε ένα κάταγμα στο χέρι. Δεν έχει επιστρέψει ακόμη όμως. Είναι σε μια πορεία επιστροφής. Νομίζω ότι ακόμα όμως θα χρειαστεί λίγο διάστημα. Είχαμε την Ιωάννα τη Μανώλη, το βασικό λίμπερο που και αυτή ήταν περίπου ένα μήνα έξω με ένα πρόβλημα στο γόνατο, που ευτυχώς δεν αποδείχτηκε σοβαρό. Και πολλά άλλα που μας έχουν τύχει, ας πούμε. Και από εκεί που θέλαμε να έχουμε ένα ρόστερ, ας πούμε, που να 10 τουλάχιστον κοριτσιών που να ανταγωνίζονται για την εξάδα, τώρα είμαστε πολύ λιγότεροι. Τώρα πώς επηρεάζεται όμως η ομάδα με αυτούς τους σωματισμούς και πώς καλύπτεται το κενό? Εντάξει, είχαμε λίγο την προνοητικότητα το καλοκαίρι με το Βασίλη να πάρουμε σε κάποιες θέσεις κάποιες αθλήτριες αριθμητικά, ας πούμε, και αν θέλεις και ποιοτικά, περισσότερες από αυτές που θα μπορούσαμε, ας πούμε, ή θα... Για να υπάρχει ένα βάθος έτσι στο ρόστερ. Θα πλέσεις της Ήρυδας, ας πούμε, να πάρουμε. Δηλαδή, φαντάσου, Ανδρέα, να μην είχαμε, ας πούμε, 4 κεντρικές, έτσι. Οι 2 έχουν τραυματιστεί. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν 3, που είναι μια λογική, ότι έχω 3 κεντρικές, κάτι να μου πάθει μία, έχω, ρε παιδί μου, τώρα δεν θα είχαμε, ας πούμε, δεύτερη κεντρική, έτσι. Θα χτυπήσουμε. Ναι, να χτυπήσει ένα ευχέλιο. Ή αντίστοιχα, ας πούμε, σε ακραίες και λοιπά, μετά από κάποιες, τα προβλήματα, ας πούμε, που είχαμε, αντίστοιχα πάλι να μην έχεις λύσεις. Φροντίσατε ουσιαστικά να υπάρχει ένα βάθος στο ρόστερ. Υπάρχει ένα βάθος στο ρόστερ και είναι κάτι, ας πούμε, και η Σοφία που μας έχει βοηθήσει πολύ αυτό το διάστημα. Μετά το ντέρμπι, ή τέλος πάντων, μην το πω ντέρμπι, το παιχνίδι με τον Μίλωνα και το παιχνίδι με τον Αστέρα. Το προλαβαίνουμε γι' αυτό. Δυστυχώς, όχι. Όχι, δεν το προλαβαίνουμε αυτό. Α, ορίστε. Θα φύγει για Εράσμους. Για την υπόλοιπη σεζόν. Δηλαδή, χάνουμε άλλη μία, ας πούμε, αθλήτρια σημαντική για την ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή στην εξάδα. Ένα παιχνίδι ακόμη, δηλαδή, έχει Σοφία. Ναι, μια εβδομάδα ακόμα. Εντάξει, είναι κάτι που το ξέραμε από την αρχή τη σεζόν. Ήταν και κοινή συμφωνία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ναι. Η Σοφία μας το είχε πει έγκαιρα. Το συμφωνήσαμε, τι θέλαμε, να βοηθήσει όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, δεν έχουμε κανένα παράπονο, ίσα-ίσα. Οι σπουδές είναι το πιο σημαντικό, ναι, το πράγμα, πιο σημαντικό. Έτσι μαζί με την υγεία. Πού θα πας, Σοφία, αν επιτρέπετε? Θα πάω Γκραν Κανάρια. Ισπανία. Ναι, Ισπανία. Οπότε θα έχουμε άλλη μια απώλεια. Γι' αυτό λέω ότι και η δεύτερη θέση μπορεί να είναι καλή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πόσο θα καταφέρουμε, ας πούμε, να την κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Έχουν εμφανιστεί πολλές δυσκολίες, η αλήθεια είναι. Εντάξει, ναι. Έχουν εμφανιστεί, βέβαια, έχουμε να προσαρμόσει και εμείς το πλάνο μας. Με την έννοια ότι, okay, παίζουμε και όπου φτάσουμε, ό,τι γίνει. Σίγουρα έχουμε ένα προβάδισμα, ας πούμε, τετράδος αυτή τη στιγμή. Βαθμολογικά εννοώ. Εντάξει, δεν δείχνουμε να κάνουμε έτσι λάθη σε αγώνες κλπ. Όχι, νομίζω δεδομένων των δυσκολιών. Ναι, οι απώλειες είναι απώλειες και δεν αντικαθίστονται έτσι. Εντάξει, είναι άλλα κορίτσια. Έχουν λιγότερη εμπειρία, είναι και το ποιοτικό κομμάτι. Εντάξει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί και με τις πιο νεαρές και έχουμε αποβάλει λίγο το άγχος, έτσι, αν θέλεις, αυτό που είχαμε στην αρχή της σεζόν, ας πούμε, το περισσότερο πρωταγωνιστικό. Και έτσι λέμε, okay, θα παίξουμε και ό,τι γίνει και θα είμαστε ευχαριστημένοι σε κάθε περίπτωση. Σοφία, θα το συνεχίσει το βόλεϊ στην Ισπανία? Έχεις βρει ομάδα? Ναι, ευτυχώς βρήκα κάποια ομάδα να κάνω προπονήσεις. Είναι μια ομάδα που είναι Α2 εκεί. Λέγεται, άμα δεν με απατάει η μνήμη μου, Μάιρες. Είναι των νησιών εκεί πέρα. Α2 Ισπανίας, δηλαδή αμέσως από κάτω από τη δεύτερη κατηγορία. Ναι, ναι. Είναι, πολύ καλά. Ναι. Είναι εθνική κατηγορία. Οπότε θα προπονούμε εκεί πέρα. Το ήθελα πολύ. Δεν ήθελα με τίποτα λόγω των σπουδών μου να το αφήσω το βόλεϊ και για μένα. Και σίγουρα γιατί το να πας και να προπονηθείς με μια ομάδα στο εξωτερικό είναι μια εντελώς, πιστεύω, διαφορετική εμπειρία που ήθελα να αποκτήσω. Οπότε, νομίζω και μόνο οι εικόνες, οι παραστάσεις, οι εμπειρίες που θα αποκτήσεις είναι... Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες για τη συνέχεια. Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Το ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή. Mm-hmm.
να προπονηθώ με κάποια ομάδα εξωτερικά. Και μια και πες Α2, έχεις εμπειρία και από την ελληνική Α2, δηλαδή και με τον Πανιόνιο. Ήσουν να πούμε τη σεζόν 16-17 και την επόμενη, έτσι. 17-18 που ήταν και η πρώτη της pre-league. Ναι. Σεζόν. Και πέρσι με τον Απολλώνιο στην Α2, έτσι. Ναι, στην Α2. Οπότε και αυτές πολύ χρήσιμες εμπειρίες για σένα. Έχω κάποιες εμπειρίες από Α2 και πιο παλιότερα, όταν ακόμα οι Τράχωνες ήταν στην Α2, που ήμουν Κορασίδα, είχα πάλι κάποιες συμμετοχές. Έχω κάποιες εμπειρίες. Περιμένω να αποκτήσω περισσότερες. Μακάρι, το εύχομαι. Να πάνε όλα καλά. Πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Να πούμε ότι έρχεται το παιχνίδι με το Μίλωνα τώρα, την Τετάρτη, που θα το δείξουμε και ζωντανά από το NSTV. Τοπικό ντέρμπι Νέας Μύρνης. Καταρχάς, πώς προετοιμάζεται η ομάδα και ποιες είναι οι σκέψεις σας για αυτό το παιχνίδι? Να πούμε ότι ο Μίλωνας είναι πρωτοπόρος, 13 στα 13, δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι. Έχει χάσει μόλις ένα σετ όλη τη χρονιά. Εντάξει, ο Μίλωνας είναι δικαίως πρωτοπόρος. Είναι απολύτως λογικό και υπάρχουν λόγοι που βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Έχει χάσει μόλις ένα σετ. Εμείς είχαμε χάσει και 3-0 στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό του. Είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Από εκεί πέρα υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Γιατί εκτός από το αγωνιστικό, που είναι μια ομάδα δουλεμένη, έτοιμη, έτσι είναι μια ομάδα από την Α2 ουσιαστικά κατά μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, μαζί με τον προπονητή και ενταχθήκανε στο project αυτό που έχει ξεκινήσει ο Μίλωνας. Είναι ένα οργανωμένο σωματείο, ανά κατ' επέκταση και το γυναικείο του. Έχει τις εγκαταστάσεις του, μπορεί να προπονηθεί όπως θέλει, όποτε θέλει, τις ώρες που μπορεί να κάνει, πολύ περισσότερες από εμάς. Όλοι αυτοί είναι λόγοι για να είσαι έτσι πιο μπροστά, ας πούμε, από ένα σωματείο όπως είναι η Ήριδα, και το καταλαβαίνουμε και είναι σεβαστό και έτσι είναι και δεν μπορεί να αλλάξει. Εντάξει, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας σε αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι η έδρα μας είναι δύσκολη. Ναι, και είναι κάτι που το έλεγαν οι άνθρωποι του Μίλωνα χθες, που δείξαμε και το παιχνίδι του Μενιλιούπολη. Παρακολουθεί και έτσι μπορεί να, ας πούμε, συναισθάνεται και το συγκεκριμένο γήπεδο, ας πούμε, αλλά και την προσπάθεια της Ήριδας. Γιατί φαντάζομαι ότι όπως εμείς τρέφουμε ένα σεβασμό για αυτούς και εκείνοι τρέφουν αντίστοιχα ένα σεβασμό για μας. Είναι ένα κομβικό παιχνίδι για μας, αν θέλουμε κάτι. Ναι, γιατί να πούμε με αυτά και με αυτά, η διαφορά είναι 6 βαθμοί μεταξύ σας μόλις. Όλα είναι ανοιχτά, όλα γίνονται. Δεν ξέρεις ποτέ. Καθαρής νίκης, ας πούμε, του Μίλωνα σίγουρα ξεφεύγει στην βαθμολογία. Ούτως ή άλλως είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Εντάξει, υπάρχουν το play-off, αλλά όπως και πέρσι με την Αργυρούπολη που είχε ξεχωρίσει. Ναι. Είχε ξεχωρίσει, δεν αντιστρέφονται έτσι κλασικά. Και πρόπερσι με τον Απολλώνιο πάλι και κάνει μια αντίστοιχη πορεία. Ακολουθεί και για μας πάλι ένα δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω είναι το μέσο επόμενο με τον Αστέρα Μήκες που είχαμε χάσει τον πρώτο γύρο στην έδρα μας 3-2. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Που σημαίνει ότι και εκεί μπορεί να υπάρξουν απώλειες. Άρα ακόμα περισσότερο μπορεί να ξεφύγει ο Μίλωνας. Εντάξει, του σεβόμαστε. Είναι μια ομάδα δυνατή, ξεκάθαρο φαβορή κλπ. Από εκεί πέρα είναι θέμα μέρας, διάθεσης, ψυχικών χαρισμάτων. Πάντα είναι μια πρόκληση να θέλεις να κερδίσεις τον πρώτο και πολύ περισσότερο να του πάρεις και το αίτητο, ας πούμε. Αλλά δεν θα πεθάνουμε κιόλας, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν πάβει ένα σημαντικό αγώνας για εσάς. Υπάρχουν κίνητρα. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, ας πούμε, σαν ένα κίνητρο το παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι και τα κορίτσια, χωρίς κανένα άγχος, μπορεί να το βλέπουν από την πλευρά τους. Εγώ προσπαθώ, ας πούμε, και σαν άνθρωπος και για την ομάδα. Για μένα είναι σημαντικό να βάζεις κίνητρα ακόμα και μικρά στον εαυτό σου. Σωστό. Να βάζεις κάποιους μικρούς στόχους. Σήμερα είναι να κερδίσω, ξέρω εγώ, ένα σετ. Αύριο μπορεί να είναι να θέλω να πάρω ένα παιχνίδι. Να σπάσω ένα αίτητο. Να κάνω, ξέρω εγώ, μια καλύτερη προπόνηση. Να πάω σε ένα σχολείο, ας πούμε, και να πω 5 καλά λόγια για το βόλεϊ σε 10 πιτσιρίκια, ας πούμε. Πάντα μπορείς να βρίσκεις πράγματα να κάνεις. Έτσι. Από εκεί και πέρα ο σεβασμός υπάρχει. Όπως είπα, για να το κλείσουμε τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, αυτό το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα το φαβορί με βάση την πορεία του. Θα μπουν μέσα, θα μπούμε μέσα και από εκεί πέρα, στο τέλος, μετά από 2 ώρες, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, θα το δείχνει κι άλλωστε και το NSTV. Θα δούμε ποιος θα είναι. Πέρσι, βέβαια, στο ίδιο γήπεδο, διαφορετικά βέβαια πολύ τα δεδομένα, τον είχαν νικήσει στο Μίλωνα. Εντάξει, πέρσι ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Διαφορετική ομάδα τελείως, βέβαια. Ήταν διαφορετική ομάδα και εκείνη και εμείς, ας πούμε, ήμασταν. Εντάξει, ξεκινήσανε πάλι μία. Είχαν κάνει κάποιες κινήσεις ο Μίλωνας.
Εντάξει, και εκείνοι, όπως ας πούμε και σε εμάς και σημαίνει και σε άλλες ομάδες, δεν τους βγήκανε στην πορεία, κάπου λίγο το αφήσανε και τερματίσανε χαμηλά. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν 12 βαθμούς πίσω από εμάς. Χαμηλά σε σχέση με το πώς ξεκινήσανε. Ναι, χαμηλά σε σχέση, φαντάζομαι, με τα όνειρά τους και πώς ξεκινήσανε. Προφανώς καφίσανε, σκεφτήκανε πράγματα, επενδύσανε και στη γυναική ομάδα, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι στο ανδρικό είναι πολύ δυνατή και όχι μόνο εκεί, αλλά και στις ακαδημίες. Έχει πάρα πολλές επιτυχίες ο Μίλωνας σε επίπεδο παιδών και εφήβων τα τελευταία χρόνια. Νομίζω και με, πέρα από την Εσπέδα και με πανελλήνιες, νίκες, ας πούμε, κλπ. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και για το σωματείο και για την περιοχή της Νέας Σμύρνης. Γιατί πάντα διαφημίζεται και η Νέα Σμύρνη μέσα στις ομάδες της. Πάνω απ' όλα. Και αποφασίσαν να κάνουν μια επένδυση και στο γυναικείο κομμάτι. Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό. Δεν είναι, εντάξει, δεν ναι. είμαι εγώ ναι, ναι, ο αρμόδιος του Μίλωνα, ας πούμε. Μακάρι να τους πάνε όλα τα πράγματα κατευχήν. Σοφία, τελευταίο παιχνίδι για σένα για φέτος κόντρα στο Μίλωνα. Πιστεύω ότι θα τα δώσεις όλα, έτσι. Εντάξει, σίγουρα. Είναι ένα παιχνίδι που πιστεύω όλοι θα δώσουμε όλα. Όπως κάθε παιχνίδι, αλλά εντάξει, αυτό φαντάζομαι λίγο παραπάνω, γιατί θα θέλουμε να κοντράρουμε σίγουρα και εγώ, επειδή είναι ουσιαστικά οι παλιές μου συμπαίκτριες. Αυτό πήγα να πω, με πολλές από τις παλιές συμπαίκτριες, έτσι, και τον προπονητή. Και φίλες, ναι, σίγουρα. Εντάξει, όσο να είναι, όταν το γνωρίζεις τον άλλον απέναντι, πορώνεσαι, θα πω, λίγο παραπάνω. Έχεις ένα παραπάνω κίνητρο, δηλαδή. Ναι, ναι, θες λίγο να κάνεις το παιχνίδι σου. Να ρωτήσω, βέβαια, εσύ, Σοφία, θα αποχωρήσεις μετά από το παιχνίδι με το Μίλαν, αλλά γενικότερα με τι θα είστε ευχαριστημένοι στο τέλος της σεζόν? Δηλαδή, να δείτε την Ήρυδα πού, να έχει καταφέρει τι? Εντάξει, εγώ θα είμαι. Κοίταξε, Ανδρέα, εγώ σε κάθε περίπτωση θα είμαι ευχαριστημένος, γιατί με όλα αυτά που, που μας έχουν τύχει και καλά, με την αναπροσαρμογή λίγο των στόχων, σε κάθε περίπτωση θα είμαι ευχαριστημένος, ακόμα και αν βρεθούμε όσο μπορεί να φαίνεται και λίγο υπερβολικό αυτή τη στιγμή και εκτός τετράδος, έτσι. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος με την τετράδα. Παρόλο που θα ακολουθήσει μια ταλαιπωρία των play-off, ας πούμε, ειδικά, ξέρεις, όταν ναι, ναι. ξεφύγει και ο άλλος, η πρώτη ομάδα, ας πούμε, δεν είναι πάντα. Όταν δεν υπάρχει όμως βαθμολογικό ενδιαφέρον, διακόπτονται, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν υπάρξει, ναι. δηλαδή, μετά από κάποιο σημείο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αυτό για μένα θα είναι κέρδος. Κέρδος σίγουρα θα είναι που έχουν ενταχθεί και ίσως και ακόμα περισσότερο κάποια μικρά κορίτσια στην ομάδα. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ, ας πούμε, πολύ σημαντικό. Και να αντέξουμε κι εμείς αντίστοιχα χωρίς άλλα προβλήματα μέχρι τον τέλος. Εντάξει, νομίζω ότι όπως και να καταλήξει χρονιά για την Ήρυδα, και μόνο αυτά τα πράγματα που έχετε καταφέρει, νομίζω το πρόσημο είναι θετικό. Δεν νομίζω ότι πολλές ομάδες μέσα από τόσες αντιξιότητες θα μπορούσαν να αντέξουν ναι. αυτό το οποίο έχουμε αντέξει εμείς φέτος. Δηλαδή θέλει πολύ γερά νερά λέει, τα κορίτσια και τον προπονητή. Λέει πολλά για το μέταλλο της ομάδας και για το χαρακτήρα που έχετε είναι δείξει. Κάτι που το λέω και εγώ, το τονίζω ναι. ότι έχει χαρακτήρα αυτή η ομάδα. Εσύ, Σοφία, τι συζητάτε μαζί με τις συμπαίκτριές σου για τη φετινή χρονιά, δηλαδή πού θα θέλατε να φτάσετε? Εντάξει, σίγουρα η πορεία μας, είμαστε αρκετά ικανοποιημένες με όλα όσα έχουμε περάσει και όλες τις δυσκολίες, τραυματισμούς περισσότερο, γιατί εμείς που μεταφέρεις είμαστε φίλες, γι' αυτό στεναχωριόμαστε ακόμη περισσότερο, άμα πάθει κάτι κάποια. Ναι. Σίγουρα, άμα μπούμε στην τετράδα, θα είναι μια δικαίωση για όλο τον κόπο που δεν τα παρατήσαμε, που το παλέψαμε περισσότερο, που τρέχαμε να κάνουμε φιλικά στην αλλαγή του κόσμου. Σίγουρα θα είναι μια δικαίωση, οπότε αυτό πιστεύω. Αλλά σίγουρα η πορεία μας, όπου και να καταλήξουμε, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ικανοποιημένοι που μείναμε ενωμένοι, βασικά, αυτό. Για σας είναι μια προσωπική δικαίωση, μια προσωπική νίκη το γεγονός ότι αυτά τα δύο χρόνια που είστε στο Δουσού της Ήρυδας βλέπουμε την ομάδα να έχει αλλάξει επίπεδο? Κοίταξε, Αντρέα, να σου πω το εξής. Εγώ δεν αισθάνομαι, είμαι πια 51 χρονών, έτσι, δεν αναζητώ δικαίωση ούτε στην προσωπική μου ζωή, ούτε στο επαγγελματικό μου κομμάτι, ούτε στον αθλητισμό. Αισθάνομαι ότι έχω κάνει αρκετά πράγματα, στο βαθμό που μπορούσα. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και πάντα θα το επιδιώκω εγώ να κάνεις κάτι καλύτερο, το ίδιο, ή να διατηρήσεις, ας πούμε, μια κατάσταση. Okay. Δεν αναζητώ προσωπικά καμία δικαίωση. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή καθόλου. Είμαι 40 χρόνια στα γήπεδα σχεδόν και σαν αθλητής, αλλά και μετά σαν διοικητικός και πάνω απ' όλα φίλος του πολύ. Αγαπώ πάρα πολύ το άθλημα. Τα κορίτσια τα βλέπω σαν κόρες μου. Το έχω ξαναπεί αυτό.
Δηλαδή, όποιες και αν είναι αυτές που έρχονται στην ομάδα κλπ. Με τα καλά τους, με τα δύσκολά τους, έτσι, γιατί έχουμε να κάνουμε και με γυναίκες. Είναι ιδιαίτερη έτσι, η φύση της γυναίκας σαν χαρακτήρα. Το λένε όλοι αυτό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, δεν θέλω να πει. Ενώ οι άντρες, ας πούμε, είναι λίγο πιο έτσι, διαφορετικά τα πράγματα, εμένα βέβαια μου αρέσει λίγο αυτή η δυσκολία. Ναι. Δηλαδή, η ποικιλομορφία. Τον ψυχισμό, ας πούμε, των αφιτριών. Σίγουρα το να παίρνεις ένα σωματείο που είναι λίγο πιο χαμηλά και να το ανεβάζεις, ας πούμε, λίγο πιο ψηλά, σημαίνει κάτι, οκ. Okay. Από εκεί πέρα, όμως, στο μυαλό μου είναι κάποια άλλα πράγματα, τα οποία δεν θα έχουμε τον χρόνο τώρα να το συζητήσουμε. Δηλαδή, ξαναλέω ότι βλέπω λίγο συνολικά την εικόνα του βόλεϊ, ας πούμε, της Νέας Μύρνης και της Ήριδας, αλλά για να υπάρξουν τα σωματεία πρέπει να λυθούν θέματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αυτά τα θέματα ήταν λυμένα, ναι, τώρα θα κάναμε μια αναφέραμε και μερικά πράγματα. Θα κάναμε μια διαφορετική συζήτηση, ας πούμε, έτσι. Δεν κρύβω ότι δεν ξέρω κι εγώ αν θα μπορέσω να συνεχίσω ψυχικά, ας πούμε. Μου είπατε ότι το μέλλον το βλέπετε δυσίωνο, ότι είστε λίγο απεσιόδοξος. Εντάξει, υπάρχουν αυτά τα θέματα. Δηλαδή, ξέρεις, το να κάνεις λίγο και το μοναχικό καβαλάρι, ας πούμε. Εντάξει, δεν είμαι μόνος μου. Να είναι καλά και οι κάποιοι άνθρωποι και από τη διοίκηση, η Κατερίνα Υπουλιού, η γραμματέας, η Βανέα Αποστολάκη Ταμείας, κάποιοι γονείς τώρα που τρέχουν, ας πούμε, έτσι λίγο μαζί μας. Τα κορίτσια, ο Βασίλης, ο βοηθός που είναι δίδυνο, που είναι ο Βαγγέλης, ο στρατηγός, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι κλπ. Ο πρόεδρος ο Σουρβίνος με το δικό του τρόπο, ας πούμε, με τις παρεμβάσεις του ενίοτε, ξέρω εγώ, προς το Δήμο, ας πούμε, εκεί με την κρίνια για το γήπεδο και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τις προϋποθέσεις να αντέξεις, ας πούμε, πάρα πολύ. Έχω το ψυχικό, δηλαδή, okay, το σθένος, ας πούμε, υπάρχει, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να λυθούν. Αλλιώς δεν έχει νόημα για μένα. Εγώ να κάνω μια υποθετική ερώτηση τώρα. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι ο Μίλωνας θα ανέβει φέτος, αν το ευνοήσουν οι συνθήκες, θα μπορούσε η Ήριδα να πάρει τη θέση του Μίλωνα αντίστοιχα την επόμενη σεζόν, αν τον ευνοήσουν οι συνθήκες. Το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο. Mm. Δηλαδή για μένα. Πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Για μένα η Ήριδα, εντάξει, κάπου φταίμε και εμείς. Το λέω δεδομένο ότι κάνετε φέτος μια πολύ καλή πορεία και στη δεύτερη καλύτερη ομάδα μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Το βλέπω δύσκολο γιατί, όπως είπα προηγουμένως, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Δηλαδή είναι και οικονομικά θέματα, είναι θέματα και παιδικά. Δηλαδή, αν δεν έχεις κάποια πράγματα, έστω σε ένα μεγάλο ποσοστό λυμένα από αυτά τα ζητήματα, δεν μπορείς να πρωταγωνιστήσεις. Έχω βάλει και τον εαυτό μου πολλές φορές, ας πούμε, στο καθρέφτη και έχω την αίσθηση ότι ανέβασα και τον πήχη λίγο ψηλά. Ίσως εκεί που δεν έπρεπε να τον ανεβάσω, ας πούμε, για την Ήριδα, γιατί δεν μπορεί των πραγμάτων να ακολουθήσει κάποια πράγματα. Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Δεν είναι θέμα έτσι, ιδιοσυγκρασίας, ας πούμε, αλλά, ξέρεις, κάνεις κάποιες κινήσεις και μετά κάνεις λίγο πίσω, σαν να βλέπεις, ξέρεις, σε μια ταινία, ας πούμε, είσαι σε ένα θεατή, σε ένα θέατρο, ας πούμε. Ότι ίσως να άπλωσες τα πόδια πέρα από το πάπλωμα, ναι, λίγο. Ναι, ότι ίσως άπλωσα τα πόδια λίγο παραπάνω, ας πούμε, ή ότι έχω λίγο φύλινα πόδια, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κάποια σωματεία που έχουν άλλες της περιοχής και όχι μόνο, που έχουν άλλες δυνατότητες, ας πούμε. Δεν μπορείς να τα φτάσεις, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και αν είσαι εστιασμένος σε ένα άθλημα, όπως η Ήριδα, ας πούμε, έχει μόνο γυναικείο βόλεϊ, έτσι. Δεν έχει να μπλέξει, ας πούμε, πολλά άλλα αθλήματα. Εκεί κάνεις και την αυτοκριτική σου και λες ότι, όπα, μήπως πρέπει να αλλάξουμε λίγο το project, να πάμε λίγο πιο χαμηλά, να δούμε λίγο κάποια νέα παιδιά, να κάνουμε κάποιες, ξέρω εγώ, συμμαχίες κλπ. Όλα αυτά θα συζητηθούν σιγά-σιγά από εδώ και πέρα. Και θα δούμε τι θα φέρει η νέα χρονιά. Όπου ξαναλέω ότι το νούμερο ένα που λύνει θέματα είναι το γηπεδικό. Όχι μόνο για την γυναική ομάδα, αλλά και για τις ακαδημίες. Ναι. Γενικότερα για την ανάπτυξη του σωματείου και όλων των σωματείων, έτσι. Να αμφισβήτητα. Λοιπόν, εγώ πάντως σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, κάθε καλό αυτή τη σεζόν. Καταρχάς, καλή επιτυχία στο παιχνίδι της Τετάρτης που έρχεται. Θα είμαστε εκεί, θα σας δούμε. Σοφία, καλό ταξίδι κιόλας και καλή επιτυχία και στο Εράσμους. Όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθατε σήμερα εδώ και κουβεντιάσαμε αρκετά πράγματα γύρω από τα θέματα της Ήρδας. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι λίγο πριν κλείσουμε. Σοφία. Όχι.
Δεν ξέρω, μόνο να μας βρει. Ναι, καλή χρονιά, να έχουμε καλό υπόλοιπο της χρονιάς. Καλή χρονιά. Και τα κόρτια βασικά που θα συνεχίσουν. Και μακριά από τραυματισμούς, δεν νομίζω να έχει άλλα περιθώρια. Καλή χρονιά με υγεία. Καλή ανάρρωση και στα κορίτσια. Σε όλα τα σωματεία της περιοχής, σε όλα τα τμήματα και ειδικά στα τμήματα βόλεϊ όλων των ομάδων της Νέας Μήνης. Λοιπόν, Τετάρτη 22 του μήνα, 10 παρατέταρτο. Το παιχνίδι, μην ξεχάσετε, live από το NSTV, Ήριδα Μήλωνας. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Γενικός Αρχηγός Ήριδας, ο Φώτης Ορουσόπουλος και η Σοφία Λακασά, μία από τις παίχτριες της ομάδας. Σας ευχαριστώ και πάλι για ακόμη μια φορά που ήρθαν εδώ και αυτή την ώρα μιλήσαμε, κουβεντιάσαμε για τα θέματα του συλλόγου. Καλό απόγευμα και κάθε επιτυχία και πάλι στο υπόλοιπο της σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.